Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Μπεροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Φλόρινας, τον κύριο Σάββα Σαπαλίδη. Καλησπέρα, κύριε Σαπαλίδη. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Καρπίδη. Εγώ σε ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να βρεθώ και να αναδείξουμε τα προβλήματα της περιοχής μας. Εκεί που ψάχνουμε δουλειά όλοι, έτσι, ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές κενές θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στον τουρισμό, στην εστίαση, χιλιάδες. Έτσι, και δεν μπορούν να καλυφθούν. Και τώρα βλέπουμε ότι αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα στην περιοχή μας. Στην περιοχή έχουν ένα άλλο πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα της ανεργίας των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά. Θέσεις εξειδικευμένες, αν θέλετε, στην βιομηχανία δεν ζητούνται ιδιαίτερα, γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεν έχει γίνει όπως πρέπει, με ρυθμούς που πρέπει. Βέβαια, στην αγροτική ανάπτυξη, στην πρωτογενή τομέα, υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις καλλιέργειες και τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα. Αλλά οι υπόλοιποι τομείς, δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό, κύριε Καρπίδη, κύριε Μαυρίδη, στη Φλόρινα, όταν υπάρχουν 4-5 ξενοδοχεία με μια δυναμική κλινών 450 δωμάτια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω. Η απομόνωση από το κάθε το άξονα, το σιδηροδρομικό δίκτυο και όλα αυτά που έχουν φέρει, έχουν αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους και το αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και τοπική ανάπτυξη. Άρα αυτό δείχνει το πώς δεν έχουμε ισόρροπη ανάπτυξη. Έχουμε περιοχές που ζητάνε χιλιάδες προσωπικό, δεν βρίσκουν, και στην περιοχή μας ζητάμε επιχειρηματίες και δεν βρίσκουμε. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Σαπαλίδη? Εσείς συμμετέχετε σε διάφορα φόρα, συνομιλείτε και ως επιμελητήριο, είστε σύμβουλος ουσιαστικά της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης και του κράτους. Πού πάει το πράγμα, τι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε. Πρέπει να γίνει για μας μία ανάπτυξη ανθρωποκεντρική. Υποτίθεται ότι υπάρχουν οι πόροι. Πρέπει να σχεδιάσουμε, όπως είπα και πρώτου του μηνός, περνώντας από τους σεισμικούς, για ευχές της περιοχής και όχι μόνο, να σχεδιάσουμε την δεκαετή, 20 ετή, τον δεκαετή, 20 ετή αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή, τι θα κάνουμε με τα σύνορα? Θα αποτελέσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ή όχι? Τι θα κάνουμε με τις έξι λίμνες, ποιες είναι οι προοπτικές? Τι θα κάνουμε με τον τουρισμό? Τι θα κάνουμε με την αγροδιατροφή? Και θα σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Η περιοχή έχει έξι λίμνες, η περιοχή έχει φράγματα. Έχουμε οργανώσει τα δίκτυα, τα αρδευτικά σε πολλές περιοχές, αλλά δεν έχουμε κατεύθυνση. Δηλαδή, κατεύθυνση καλλιεργειών όπου να εμπλέκεται η περιφέρεια, αν θέλετε, το τμήμα δοτικής ανάπτυξης. Μεταποιητικές μονάδες, γιατί ένας από τους πυλώνες είναι μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Όλα αυτά πρέπει να στοχευθούν και να γίνουν από την αρχή για να μπορέσουν και θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν και πραγματικά να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτά δηλαδή τα προϊόντα τα οποία κρατήσανε την οικονομία της περιοχής πολλά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για την περιοχή για αγροδιατροφικά προϊόντα. Ναι. Γιατί η περιοχή έχει τις πιο πολλές αγροδιατροφικές μικρές μονάδες. Μέσα από το Leader θα δημιουργηθούν και άλλες και μας δείχνουν το δρόμο. Αλλά έχουμε υποχρέωση, έτσι θα το πω απλά, όταν στο Μοχώρι καλλιεργούνταν πατάτα και έχει κάνει τα αρδευτικά δίκτυα, πρέπει να οργανώσει πάλι την καλλιέργεια αλλά και τη μεταποίηση αυτή. Γιατί χωρίς μεταποίηση, οτιδήποτε κάνουμε, δεν θα έχει τη τύχη ούτε των θέσεων εργασία, ούτε τη προστιθέμενη αξία, ώστε να πάρουν όλοι το κράτο, ο επιχειρηματία, ο εργαζόμενο. Επειδή ξέρετε καλύτερα από όλου εμά ότι στην οικονομία είναι προσδοκία. Αν δεν υπάρχει προσδοκία στην οικονομία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρξει και κινητικότητα. Υπάρχει αυτή η θέληση, η βούληση των ανθρώπων τη περιοχή να εμπλακούν είτε ω εργαζόμενοι είτε ω επενδυτέ, ή έχει κουραστεί ο κόσμο? Ο πιο παραγωγικό κόσμο έχει φύγει, γιατί έχει κουραστεί από τι ανακολουθίε και με προβλήματα ακόμη και στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή έρχονται περιόδους που να μαζέψουμε τα κεράσια, τα μήλα, τα ροδάκινα, έτσι, τα φασόλια. Και δεν βρίσκουμε εργάτες γης, δεν βρίσκουμε κόσμο. Δεν πάει ο κόσμος. Αυτό πού το αποδίδετε εσείς? Και αν καταγράφετε βεβαίως στη Φλόρινα, να μας το πείτε. Πάντως σε άλλες περιοχές καταγράφεται έντονα. Κοιτάξτε, το ότι έχουμε μια επιδοματική πολιτική, υπάρχουν επιδόματα και οι άνθρωποι δεν πάνε εύκολα σε καλλιέργειες, σε δουλειές οι οποίες έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Εγώ τελευταία έμαθα ότι ήρθαν στην περιοχή του Αμιντέου και Βιετναμέζοι, οι οποίοι ασχολούνται με τις καλλιέργειες της περιοχής. Αλλά θα σου το πω ξεκάθαρα. Μίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός,
γιατί δεν ανταποκρίθηκαν οι Φλωνιώτες στο κάλεσμα να πάνε να μαζέψουν τις ελιές από το Ηράκλειο. Εγώ έχω ένσταση πάνω σε αυτό. Αυτό νομίζω είναι προσβλητικό, δεν είναι προσβλητικό τώρα. Ναι, έχω ένσταση, γιατί εδώ μιλάμε, έχουμε ΝΑΣΔΑΜ, έχουμε κονδύλια, έχουμε κεφάλαια, έχουμε το ιδιωτικό τομέα και έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ, να δυναμώσουμε τις επιχειρήσεις. 12.500 άνθρωποι φύγανε, να δείξουμε άλλους 20. Δηλαδή το θέμα είναι, εγώ το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή σας, ότι αν δεν κάνουμε κάτι την επόμενη δεκαετία, δεν το θα έχουν 10.000 άνθρωποι. Δεν το συζητάμε, όπως το λέτε. Θα γίνει μια πόλη. Μια πόλη δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων. Έχουμε πει τόσα χρόνια για τη συνοριακή διάβαση του Λεμού. Αλλά δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτό η Φλόρινα, η οποία πρέπει να συνδεθεί άμεσα και όχι με τον δρόμο ο οποίος έχει πέσει. Για μας η Φλόρινα αισθάνεται αδικημένη όσον αφορά, και το βλέπουμε και στον τουριστικό τομέα, το βλέπουμε στον τρένο με το Οθωμανικό σιδηρόδρομο, ο οποίος έχει μεγάλα προβλήματα εκεί στην Άρνηση και δεν ξέρουμε πότε θα αποκατασταθεί, τον κάθετο άξονα. Πολύ καλά έγινε και η σύραγγα κλεισούρας, αλλά η Φλόρινα πρέπει να έχει μια σύραγγα και αυτή για να πηγαίνει στην Πρέσπα, να αισθάνεται και αυτή ότι είναι μέσα στην ανάπτυξη. Αυτά είναι ένα στρατηγικό σχεδιασμό που οφείλουν οι θεσμικοί, οφείλουμε όλοι να μπουν μπροστά και να ξεκινήσουν την ανάπτυξη. Το επιμελητήριο, λοιπόν, κύριε Καρυπίδη, πάνω σε αυτά που σα λέω, το Μάιο έφερε Γερμανού επενδυτέ, κλείστηκαν 9 συμφωνίε και τώρα, σα το βγάλω σαν είδηση, την Τετάρτη, υποδέχεται το επιμελητήριο Κωνσταντινούπολη και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Κωνσταντινούπολη. Υποδέχεται 10 μεγάλου επιχειρηματίε και μάλιστα οι επιχειρήσει οι οποίε. Μόλις κάναμε γνωστή την πρόθεση και την συνάντηση που θα έχουμε B2B, δείξαν τεράστιο ενδιαφέρον οι δικές μας, όπου πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Εξωστρέφεια, λοιπόν, κύριε Καρυπίδη. Η περιοχή, η Φλόρινα, αποτελεί την πύλη των Δυτικών Βαλκανίων. Έχει να δώσει δείγματα, 17 σύμφωνα συνεργασία στο επιμελητήριο, τα οποία τα τιμάει από τα Βαλκάνια μέχρι τη Γερμανία, τη Ρωσία, την Ιταλία, και φέτο θα το δείτε. Στον εορτασμό των 90 χρόνων θα δείτε 17 επιμελητήρια να περιγράφουν τις καλές πρακτικές και συνεργασίες που είχαν όλο αυτό το διάστημα, από το 11 από τη θητεία μας μέχρι τώρα, καθώς και πέφτει βήματα. Παράγεται μια σημαντική δουλειά. Αυτή η δουλειά κάποια στιγμή όμως να τη δούμε ότι μετακυλείται και στην πραγματική μας οικονομία και στους κατοίκους μας, για να δουν καρπούς οι άνθρωποι. Αν δεν κεφαλαιοποιηθεί όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε, είναι μόνο συζήτηση, έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω πού κολλάει το πράγμα και δεν προχωράμε, κύριε Σαπαλίδη. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν το συζητάμε. Δημιουργεί συνθήκες, από εκεί και ύστερα όμως χρειάζονται και άλλα πράγματα. Πολιτική βούληση. Χρειάζονται συνδρομικά δίκτυα, οδικά δίκτυα, χρειάζονται ειδικές παρεμβάσεις στην περιοχή, φορολογικές, αν θέλετε, διάφορα τέτοια εργαλεία, τα οποία τα έχουμε αναδείξει κατά καιρούς. Κώστας Μαυρίδης, και να κλείσουμε. Κώστα. Κύριε Σαπαλίδη, μιλήσατε νωρίτερα για τον πρωτογενή τομέα και το σημαντικό ρόλο που αυτός καλείται να παίξει και παίζει στη Φλόρινα. Αλλά πριν από λίγο μιλήσαμε με ομάδες κατοίκων της περιοχής του Ξινού Νερού, και το λέω σε αφορμή. Και μας είπαν για ένα ακόμη φωτοβολταϊκό πάρκο που έρχεται να καλύψει ζωτικό χώρο από την περιοχή. Και αυτό είναι μια περίπτωση που τη συναντάμε καθημερινά και είναι ένα από τα παράπονα των αγροτών, που συνεχώς βλέπουν να ξεφυτρώνουν φωτοβολταϊκά πάρκα και να καλύπτουν ακόμα και χρήσιμη γη, και γη η οποία είναι παραγωγική και είναι μέχρι και ποτιστικά χωράφια. Και την ίδια στιγμή που ζητούν στήριξη από την πολιτεία, η ακαρπία, για παράδειγμα, και αυτό είναι πρόσφατο, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Αυτό όλο μαζί είναι ένα κοκτέιλ εκρηκτικό που, αν μη τι άλλο, απογοητεύει τους νέους αγρότες. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε, και θα γυρίσω στο πρώτο άρθρο του σχεδίου δίκαιης μετάβασης. Η αντικατάσταση άμεση των θέσεων εργασίας που χάθηκαν με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, δεν πρόκειται να δώσουμε θέσεις εργασίας και το ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη ανθρωποκεντρική και δεν υπάρχει ένα σχεδιασμό, αυτό που σας είπα πριν, το τι θα γίνει σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε περιοχή, όσον αφορά την αγροδιατροφική ανάπτυξη, τον αγροδιατροφικό τομέα, τις καλλιέργειες, δεν πρόκειται να δούμε πραγματικά με αισιοδοξία το μέλλον. Έχουμε προχωρήσει ήδη στον δεύτερο χρόνο του σχεδίου δίκαιης μετάβασης και δεν βλέπουμε ακόμα τις επενδύσεις που θέλουμε να δούμε, οι οποίες θα λύσουν το θέμα της ανεργίας στην περιοχή, θα καλέσουν τους νέους. Όπως είπατε πριν, όλοι οι νέοι μας έχουν φύγει. Δεν υπάρχει νέος
ο οποίος έχει ένα βαρύ πτυχίο και μένει στην περιοχή. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Έχουμε ευθύνες όλοι όσοι ασκούμε διοίκηση σε κάθε περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία, και έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, να πολυμητοποιήσει με τόσα χρήματα που υποτίθεται ενδιαφέρονται, πρέπει να την κάνουμε μια πολυμητοποίηση η οποία θα λύσει και όχι θα δημιουργήσει προβλήματα. Σε αυτό λοιπόν το τομέα, το Επιμελητήριο Φλόρινας δηλώνει παρόν. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τις δυνάμεις, τις οποίες έχει ένα γνωμοδοτικό όργανο, να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Αυτό κάνουμε, γι' αυτό καλάμε και ξένα επιμελητήριο, γι' αυτό μιλάμε για ένα στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, για τις επενδύσεις, για ειδικές φορολογικές ζώνες, αν θέλετε, για εργαλεία τα οποία πραγματικά και διασύνδεση με την γειτονική χώρα, το σιδηρόδρομο, ο οποίος έχει σταματήσει εδώ και 30 χρόνια και ξέρετε τι είναι. Όταν υπάρχει ένα σιδηρονικό δίκτυο και το σταματάς, δεν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Οπότε είναι τραγικό να έχει δημιουργήσει ένα σιδηρονικό δίκτυο και να το σταματήσει 30 χρόνια με γειτονική χώρα. Και δεν μας ενδιαφέρει μόνο η είσοδος μας στο μοναστήρι με το σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος πρέπει να πατήσει και να φύγει στη Ρωσία. Τα εργαλεία λοιπόν που θα φέρουν κόσμο είναι διαμετακομιστικά κέντρα, τα οποία μέσα από τον κάμπο του Αμιντέου, αλλά και με τη Σκύδρα, την Άρνησα, θα μπορέσουν όλα αυτά με σταθμό στην περιοχή, στο Αμίντο και στη Φλόρινα, να διακτηνίζονται σε όλη την Ευρώπη. Και δεν είναι λόγια, είναι απλά αυτά τα εργαλεία μέσα από τα έργα τα οποία οφείλουμε να υποστηρίξουμε για να φτάσουμε στο στόχο. Κύριε Σαπαλίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Έχει πάντα ενδιαφέρον η συνομιλία μαζί σας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Κώστα, αλλά πολύ περισσότερο όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, όπου και σήμερα μας φιλοξενήσετε στις οθόνες σας και ελπίζω να βάλαμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ομορφότερο Σαββατοκύριακο.